Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση που έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης προς τιμήν της Παγκόσμιας ημέρας νοσηλευτή. Η ειδικότητα του νοσηλευτή στην εποχή μας έχει μεγάλη σημασία, καθώς είναι αυτός που έρχεται πιο κοντά με τον ασθενή. Και δυστυχώς είναι λίγοι πλέον οι νέοι που υπηρετούν αυτό το λειτουργήμα στα νοσοκομεία της χώρας. Σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα του νοσηλευτή, που με αυταπάρνηση προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ασθενείς μας. Είναι ένα μικρό ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μας για όλους τους νοσηλευτές, για όλους τους εργαζόμενους νοσηλευτές του νοσοκομείου μας. Η νοσηλευτική από τα αρχαία χρόνια είχε το χαρακτηριστικό της αγάπης και της προσφοράς σε όποιον το είχε ανάγκη. Η σημερινή μέρα, όπως ακούσαμε και πριν, είναι μόνο μια συμβολική μέρα κίνησης προς τη μεγάλη προσφορά του νοσηλευτή και της νοσηλεύτριας. Γνωρίζουμε όλοι ότι η εικόνα που έχει η κλινική μας, ο χώρος που εργαζόμαστε, είναι ένας συνδυασμός γεγονότων και πραγμάτων. Και οποιοδήποτε καλός γιατρός, όσο καλοί γιατροί θέλουμε να είμαστε εμείς, σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν υποστηρίζει τον ασθενή με τον τρόπο που πρέπει, ουσιαστικά χάνεται το όποιο αποτέλεσμα για τον ασθενή. Και ο στυλοβάτης πραγματικά, όπως αναφέρεται εδώ, αυτού του περιβάλλοντος στην κλινική μας είναι κυρίως ο νοσηλευτής και η νοσηλεύτρια. Είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται πάντα δίπλα στο πλευρό των ασθενών. Είναι αυτοί που οι ασθενείς τιμούνται περισσότερο όταν φύγουν από το νοσοκομείο. Με το πέρας των αιώνων, το επάγγελμα του νοσηλευτή εξελίχθηκε σε επιστήμη, κάνοντας πολλούς συνανθρώπους μας να το ακολουθήσουν θέλοντας να προσφέρουν στην κοινωνία. Εκ μέρους όλων των γιατρών, των συναδέλφων, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την καθημερινή συνεργασία. Χωρίς εσάς, ξέρετε, δεν θα μπορούσε να αναδειχθεί το ιατρικό έργο, δεν θα μπορούσε να είχαμε κάνει τίποτα. Επομένως, θεωρώ ότι είστε ένα αδικημένο κομμάτι όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών. Μερικές φορές στην αντίληψη του κόσμου είναι υποβαθμισμένο το έργο, μη εκτιμητέο, και θεωρώ ότι αυτό είναι άδικο, και είναι και άδικο η οικονομική ανταπόκριση της πολιτείας προς εσέναν. Θεωρώ ότι θα πρέπει η πολιτεία να δώσει ένα κίνητρο, να αυξήσει τους μισθούς, γιατί χωρίς αυτό, κακά τα ψέματα, δεν μπορεί να υπάρχει προσέλευση. Για το μεγάλο κομμάτι ελλείμματος σε αυτό το νοσοκομείο και σε όλα τα νοσοκομεία είναι το έλλειμμα του νοσηλευτικού προσωπικού. Η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών θεσπίστηκε από το 1965 και εορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Μαΐου, στην επέτειο της γέννησης της κυρίας με το φανάρι, της νοσηλεύτριας, που σηματοδότησε τον σύγχρονο υγειονομικό σύστημα. Οι σύλλογοι ιατρικοί γνωρίζουν το έργο των νοσηλευτών, γνωρίζουν τα προβλήματα και είναι πάντα αρρωγοί σε αυτά τα προβλήματα, σε αυτό το δύσκολο, το πολυσχηδές έργο που έχετε, που απαιτεί όχι μόνο φυσική προσπάθεια, αλλά και διανοητική και συναισθηματική, κοντά στον άρρωστό σας. Αυτό το έργο είναι πάρα πολύ δύσκολο και ξέρουμε ότι το κάνετε πάντα με επιτυχία. Και λέω επιτυχία γιατί είναι τόσο δύσκολες οι συνθήκες που ό,τι και να κάνει ένας νοσηλευτής, ένας λειτουργός υγείας, θα είναι πάντα πετυχημένο υπό αυτές τις συνθήκες. Σήμερα, ενώ η αίθουσα θα έπρεπε να είναι γεμάτο νοσηλευτές, δεν είναι, ξέρετε γιατί. Εγώ έτσι το έχω μεταφράσει. Γιατί δεν υπάρχουν νοσηλευτές. Όλοι είναι στην εργασία τους. Αυτό ήθελα να πω και να σας χαιρετήσω αυτήν την εκδήλωση και πράγματι χρειάζεται όχι μόνο μία φορά τον χρόνο, αλλά κάθε μέρα να τιμούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους.